Από την αρχή να μοιραστώ ένα προσωπικό συνέστημα σχετικά με αυτή την ημέρα. Σήμερα στέκομαι περήφανα μπροστά σας, τους επιχειρηματίες και τους πολίτες, αν και μπορούσα όλα να τελειώσουν με ένα πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο. Πριν ένα χρόνο δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Τόσο εγώ, όσο και ο αγαπητός μου φίλος Αλέξης, βλέπαμε πάρα πολύ πιθανή την έκδοση στην οποία οι πολιτικές μας σταδιοδρομίες θα ερχόταν σε κάποιο είδος καθόδου ή δύσης. Εμείς δεν επιλέγαμε τις ιστορικές συγκυρίες τις οποίες γεννηθήκαμε, ούτε καν τις συγκυρίες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που σχηματίσαμε κυβερνήσεις. Να θυμηθούμε ότι ο δρόμος για να φτάσουμε μέχρι σήμερα δεν ήταν καθόλου απλός και εύκολος. Αυτή η δική μας η κυβέρνηση από τη στιγμή που σχηματίστηκε είχε θέσει ένα πολύ σαφό σκοπό, δηλαδή την επίλυση κυρίων προβλημάτων με κάθε κόστος προκειμένου οι πολίτες της χώρας να αποκτήσουν καλύτερη ζωή. Μεγάλη σοφία και υπομονή χρειαζόταν, αλλά όταν η προσέγγιση είναι ανοιχτή και με την επιθυμία να αποκτήσετε ένα νέο φύλο, τότε τα πράγματα είναι πιο πιθανά από ό,τι όταν τα προσεγγίσετε με φόβο. Αυτό που θα το πω παρακάτω μπορεί να ακούγεται αρκετά φυσιολογικό και ομαλό, αλλά σας προσκαλώ να σκεφτείτε για κάθε επόμενο σημείο με δόση προβληματισμού πώς είναι, άρα και πώς μπορούσε να είναι. Σήμερα, για πρώτη φορά, έχουμε επίσημη επίσκεψη ενός Έλληνα Πρωθυπουργού από την Ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Σήμερα, για πρώτη φορά, διεξήχθη μια διακυβερνητική συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών, όπου μεταξύ άλλων δημιουργήσαμε ένα συμβόλαιο συνεργασίας υψηλού επίπεδου, το οποίο θα σημαίνει την διεξαγωγή διακυβερνητικών συνόδων μία φορά του χρόνου. Αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράσης για την εντατικοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας στην διπλωματία, την άμυνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πολιτική, τις διεθνές σχέσεις, την οικονομία, την ενέργεια, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, την υγεία και την γεωργία. Υπεγράψαμε συμφωνία για αμυντική συνεργασία. Υπογράψαμε συμφωνία για την έναρξη και ανοίγματος νέων συνοριακών διαβάσεων. Προμαχώη Μάιντεν και Μάρκο Βανόγα Αγίος Γερμάνος. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεταφορές. Ελπίζω ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα σας δώσουν μια ελαφρώς σαφέστερη εικόνα για το ότι έχουμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια ως δύο γειτονικές χώρες που δεν μπορούσαν να συνεργαστούν σε βασικά διακρατικά θέματα εξαιτίας του ζητήματος που υπήρχε. Όλα αυτά οφείλονται στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία δείχνει τη δέσμευση και την αφοσίωση να κτίσουμε καλές γειτονικές σχέσεις, γειτονίες, συνεκτικές συνεργασίες και επικοδομητικών σχέσεων. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών έχουμε σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές ανωτέρων κυβερνητικών αντιπροσώπων, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εντατική διμερή μας συνεργασία. Όλοι εδώ συγκεντρωθήκαμε για να σηματοδοτούμε μια ιστορική στιγμή. Όταν οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι πολίτες κάθονται μαζί και μιλάνε για τον τρόπο προώθησης της οικονομικής μας συνεργασίας. Σήμερα περνάμε από μια κατάσταση όπου είχαμε πολύ περιορισμένο χώρο για οικονομική συνεργασία με την ενδιάμεση συμφωνία από το 1995 σε ένα πλήρως ανοιχτό πεδίο για οικονομική συνεργασία που δεν έχουμε ακόμα διερευνήσει. Όταν ανακοινώθηκε η είδηση ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Τσίπρας θα έρθει στην Βόρεια Μακεδονία με μια επιχειρηματική αποστολή, οι δυτικές σας αντιδράσεις, ο ενθουσιασμός σας ήταν και το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ένας επαρκής δείκτης ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Εσείς, αγαπητοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ιστορίας, μάλλον υποστήκατε τη μεγαλύτερη ζημιά, γιατί εδώ και πολύ καιρό είχατε κατανοήσει τις δυνατότητες για οικονομική συνεργασία. Εάν οι δύο γειτονικές μας χώρες ήταν δράση βάσει τις φιλικές σχέσεις. Εσείς ήσασταν αυτοί που, παρά τα
πολιτικά εμπόδια και την αδυναμία των πολιτικών να θέσουν πάντα το υψηλότερο ενδιαφέρον στο επίκεντρο, έπρεπε να αναζητήσετε δημιουργικές λύσεις για να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Η υπομονή σας και η αφοσίωσή σας σήμερα είναι στεφανωμένη. Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι ήσασταν έτεροι σε δύσκολες στιγμές και σήμερα μπορείτε να καθίσετε ελεύθερα και με αξιοπρέπεια σε ένα κοινό τραπέζι και να κατακτήσετε νέους χώρους. Οι αριθμοί μιλούν για την αφοσίωσή σας και ήταν κρίσιμο για τις προσπάθειές μας να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην οικονομική συνεργασία για να αποκτήσουμε νέα όθηση. Το 2018 η Ελλάδα έγινε ο δεύτερος εμπορικός έτερός μας. Ο όγκος των συναλλαγών το 2018 αυξήθηκε κατά 20,7% σε σύγκριση με το 2017. Για τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, το εμπορικό έλλειμμα το 2018 αυξήθηκε κατά 30,7% σε σύγκριση με το 2017. Αυτό σημαίνει ότι θα εργαστούμε δραστήρια οι εταιρείες μας να αγωνιστούν για να αυξήσουν τις εξαγωγές προς την δημοκρατία της Ελλάδος, γεγονός που θα μειώνει αυτό το έλλειμμα. Ή διαφορετικά, με ελληνικές επενδύσεις στην Βόρεια Μακεδονία να ισορροπήσουμε αυτό το έλλειμμα. Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος άμεσος ξένος επενδυτής στην δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας με συνολικό ποσό από 474 εκατομμυρίων ευρώ από το 97 έως το 17 ή συνολικά το 10,1% των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα. Εξετάζοντας τις άμεσες επενδύσεις από την δημοκρατία της Ελλάδος στην δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μετά την αρνητική τάση το 2016 από μείον 15,69 εκατομμύρια ευρώ, ήδη το 2017 έχουμε 25,16 εκατομμυρίων. Οι επενδύσεις καλύπτουν τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεεπικοινωνίες, την ενέργεια, το τρόφιμα και τα κλωστιφαντουργικά προϊόντα και την κατασκευή. Στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αναδεχθήκαμε πρωτοβουλίες ιδίως στον τομέα της ενέργειας ήδη με προχωρημένο στάδιο. Δηλαδή, θέλουμε να υλοποιήσουμε το έργο για την κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Δημοκρατίας της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία θα απεκτεθεί στην Σερβία και τη Ρουμανία και θα συνδεθεί με τον αγωγό Trans Adriatic. Από τη στασιμότητα της διακρατικής σχέσης φτάσαμε σε ένα σημείο όπου η δημοκρατία της Ελλάδος θεωρείται την δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ως το κύριο έτερο για τη μετατροπή της περιοχής σε κέντρο ενεργειακής διαμετακόμισης. Δεδομένου των φιλοδοξιών μας να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τις Ευρωπαϊκές Ένωσης, φέτος έχουμε ήδη έναν ισχυρό έτερο στη δημοκρατία της Ελλάδος από τώρα και στο στην πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Επιπλέον, συζητάμε για την αύξηση της συνεργασίας στην σιδηροδρομική κυκλοφορία, την ανταλλαγή ηλεκτρικού ρεύματος, την ανακατασκευή των διαδρομών και την σύνδεση του τηλεπικοινωνιακού οπτικού καλωδίου. Θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερη συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη μέσω ευκαιριών για ιατρική εξειδίκευση του προσωπικού μας στην Ελλάδα για σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπεία. Συζητάμε επίσης τις συναντήσεις των νέων συντάσεων startup εκπρόσωποι εταιριών. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να επενδύσετε ακόμη περισσότερο και να υποφεληθείτε πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρονται στην δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μέσω του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης, του Νόμου περί κρατικών ενισχύσεων, των δραστηριοτήτων του κράτους στον τομέα της αεροποίησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υποδομών. Θα ήθελα επίσης να σας προσκαλέσω να σκεφτείτε και να απταξίσετε μοντέλα κοινής εμφάνισης σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν έτερο σε αυτή την κυβέρνηση που θα μεταχειριστεί τις επιχειρήσεις σας ως εγχώριες. Η γεωγραφική εγκυότητα και η συνδυασμότητα των υποδομών
Μολδοβών δημιουργούν τη βάση εταιρείας από τις δύο χώρες για την ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας τους. Τα εμπορικά μας επιμελητήρια βρίσκονται ήδη στο στάδιο της ανάπτυξης σχεδίων κοινής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες, γεγονός που θα αυξήσει την περιφερειακή και διεθνή ανταγωνιστικότητα. Τα εμπορικά επιμελητήρια προηγουμένως συνεργάστηκαν και έδωσαν ώθηση στους πολιτικούς για την άρση των εμποδίων. Διακεκριμένοι παρόντες, νομίζω ότι κάτι παραπάνω από σαφή είναι τα ωφέλη της Συμφωνίας των Πρέσπων. Η σημερινή οικονομική συνεργασία θα ενισχυθεί με την σύσταση της Μεικτικής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων υπό την ηγεσία των Αντιπροέδρων Υπουργών Οικονομικών, οι οποίοι θα εργαστούν ενεργά για να πραγματοποιήσουν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και νέες πρωτοβουλίες το συντομότερο δυνατό. Στο τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε ένα πιστό φίλο σε βασικές στιγμές της ένταξης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δημοκρατία της Ελλάδος έχει επιβληθεί ως όριμος περιφερειακός παράγοντας και πολιτικός και οικονομικός ηγέτης. Πράγματι, παγκόσμια κλίμακα είμαστε μικρές χώρες και ο σημερινός παγκόσμιος κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Για όλους τους πολιτικούς ηγέτες, είτε είμαστε μέρος του αναπτυγμένου κόσμου ή είτε αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ξεκάθαρο για μας ότι η μόνη προσέγγιση με συνεργασία και την εταιρική σχέση είναι η σωστή προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι από την Ελλάδα, για την αφοσίωσή σας να δείξουμε συγκεκριμένα πόσο η Συμφωνία έχει μια πραγματική μετασχηματική δύναμη για τις πολίτες μας. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε μου Αλέξη, που είσαι αγαπητός προσωπικός μου φίλος και φίλος της δικής μου χώρας. Θα εργαστούμε ενεργά για να δικαιολογήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά αυτό που ξέρω είναι σίγουρα ότι έχουμε ανοίξει ένα παράθυρο για το μέλλον που πραγματικά έχει παραμεληθεί. Να προχωρήσουμε από το φόβο και την δυσπιστία και να προχωρήσουμε με ένα δομένο χέρι στη φιλία και στις εμπιστοσύνες και να διδάξουμε στα παιδιά μας αξίες, τις οποίες πιστεύω ότι αξίζουν να τα μάθουν. Θέλω να πω ότι αυτές οι αρχές είναι διαχρονικές και έτσι όλοι εδώ μαζί να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν τους καρπούς αυτής της φιλίας. Να έχετε παραγωγικές συναντήσεις και να ξέρετε ότι έχετε συνεργάτες στην κυβέρνησή σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ, κύριε Ζάεφ. Έχω μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση να καλέσω τον Πρωθυπουργό Τσίπρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι εντυπωσιασμένος με την συμμετοχή που βλέπω από τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας, αλλά βεβαίως και από τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Μακεδονίας. Πράγμα που μαρτυρά ότι στον πραγματικό κόσμο της πραγματικής οικονομίας υπήρχε εδώ και χρόνια μια δίψα. Μια δίψα για να έρθουμε ακόμα πιο κοντά, για να αποκτήσουμε σχέσεις φυσιολογικές, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως δύο φυσιολογικές γειτονικές χώρες, ως δύο χώρες που θέλουν η μία να βοηθήσει την άλλη, ως δύο χώρες που θέλουν η μία να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της άλλης. Και σήμερα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη και θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά προσωπικά από όλους και όλες τους Έλληνες επιχειρηματίες, πάνω από 140 τον αριθμό, που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας, προκειμένου να αδράξουν και αυτοί την ευκαιρία που δίδεται για να έρθουν ακόμα πιο κοντά με συναδέλφους τους στην Βόρεια Μακεδονία και να αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια οικονομία η οποία έχει ευκαιρίες, σημαντικές ευκαιρίες. Με τον φίλο μου τον Ζόραν, πριν από ένα χρόνο, βρεθήκαμε μπροστά πράγματι σε πολύ σημαντικά διλήμματα, τα οποία τα προσπεράσαμε με μεγάλη αποφασιστικότητα,
Δεν πιστεύαμε, είναι αλήθεια, ένα χρόνο πριν ότι θα μπορούσαμε σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως πιστεύω ότι αυτή η αποφασιστικότητα μας οδήγησε στο να αποδείξουμε τελικά κάτι σημαντικότερο, αν θέλετε, από αυτό που αφορά στενά τις σχέσεις των δύο χωρών. Να αποδείξουμε ότι η περιοχή μας, τα Βαλκάνια, δεν είναι μονάχα μια περιοχή που παράγει αδιέξοδο. Αρκεί να υπάρχει από κοινού βούληση και αποφασιστικότητα για αμοιβαία επωφελής λύσεις που επουλώνουν τις πληγές του παρελθόντος και που ανοίγουν έναν νέο δρόμο σε ένα κοινό μέλλον αισιοδοξίες. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε επίμονη και σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε ως εδώ, να υπερβούμε εμπόδια και στερεότυπα, να ακυρώσουμε στην πράξη μια ιστορία υποκρισίας και πατριδοκαπηλείας και από τις δύο πλευρές και να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποφελή συμφωνία που σταματάει μια 30ετή αδράνειας και που στο τέλος της ημέρας είναι μια συμφωνία ωφέλιμη για τους λαούς, άρα εθνικά ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές. Υπ' αυτή την έννοια θα τολμούσα να πω ότι είναι μια πατριωτική συμφωνία και για τις δύο πλευρές. Μια συμφωνία που γίνεται ακόμα πιο σημαντική ακριβώς επειδή λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου στην Ευρώπη βλέπουμε ανησυχητικά μηνύματα. Δεν βλέπουμε εστίες ελπίδας και αισιοδοξίας για τη συνεργασία των λαών. Αντιθέτως βλέπουμε αναζωπήρωση των εθνικισμών. Αντιθέτως βλέπουμε αναζωπήρωση μιας λογικής εθνικών αναδιπλώσεων απ' άκρης άκρη της Ευρώπης. Από τη Μεγάλη Βρετανία που οδηγήθηκε στο Brexit, ως τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπου δυνάμεις της ακροδεξιάς ανεβαίνουν ανησυχητικά και βεβαίως ως τα Βαλκάνια που πάντοτε ήταν ένα πεδίο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων. Σήμερα λοιπόν εμείς αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα, πράγμα το οποίο έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Και εσείς με την παρουσία σας σήμερα εδώ, σε αυτό το επιχειρηματικό φόρουμ, αποδεικνύετε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να πηγαίνει κόντρα στα στερεότυπα, όταν αυτό είναι προς όφελος της συνανάπτυξης και της οικονομικής προόδου. Θα ήθελα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στις πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στις πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις που έχουμε στην περιοχή μας, στην περιοχή των Βαλκανίων, προκλήσεις που με βάση τη συμφωνία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε θετικά το επόμενο διάστημα. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν τη δυνατότητα τα Βαλκάνια να είναι το επόμενο διάστημα το επίκεντρο όχι μονάχα του ευρωπαϊκού αλλά και του διεθνούς ενδιαφέροντος. Από τη μια λόγω των μεγάλων ευκαιριών που ανοίγονται στις μεταφορές, στις υποδομές, στην ενέργεια, από την άλλη λόγω και των διεθνών ανταγωνισμών, πολλές φορές επικίνδυνων αλλά ανταγωνισμών τις οποίες εμείς με θετικό τρόπο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σε αυτό το περιβάλλον και παρά τις όποιες δυσκολίες, εμείς οφείλουμε να κινηθούμε ενεργά στην κατεύθυνση της προώθησης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Της επανεκκίνησης, θα έλεγα, της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την έννοια ότι αυτή η προοπτική είχε για χρόνια παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Καταφέραμε με δύσκολες συνέργειες, με δύσκολη προσπάθεια να επανακινήσουμε αυτή την προοπτική στην κρίσιμη σύνοδο της Σόφιας, εκεί όπου κάναμε και ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη δική μας συμφωνία κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Και έτσι έχει ξαναξεκινήσει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και θέλω να είμαι αισιόδοξος
ότι με την καθοριστική συμβολή της δικής μας συμφωνίας η ενταξιακή προοπτική για τη Βόρεια Μακεδονία θα είναι μια πραγματικότητα τον Ιούνιο που μας έρχεται. Ταυτόχρονα όμως, με την επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή με την αναζωοπήρωση του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την περιοχή, βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα πολυεπίπεδο ενδιαφέρον άλλων σημαντικών δυνάμεων, το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Έχουμε τον περιβόητο δρόμο του μεταξιού, την κινέζικη πρωτοβουλία, One Belt, One Road, 16+1, η οποία πρωτοβουλία είναι σημαντική και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όποιες δυνατότητες για παραγωγικές επενδύσεις που θα δώσουν πνοή στις υποδομές που τόσο ανάγκη έχουμε για την ανάπτυξη της οικονομίας και του εμπορίου. Έχουμε παράλληλα την γερμανική πρωτοβουλία για το λεγόμενο Berlin Process, τη διαδικασία του Βερολίνου δηλαδή, που αφορά και αυτή την όθηση των Δυτικών Βαλκανίων προς τον Ευρωπαϊκό δρόμο. Βεβαίως έχουμε το έντονο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής για επενδύσεις, για οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή συνεργασία, στην προοπτική της διαφοροποίησης των πηγών της ενέργειας. Και βεβαίως είναι σταθερό και το ενδιαφέρον, και αυτό καλοδεχούμενο, από τη ρωσική πλευρά, που βεβαίως η Ρωσία αποτελεί μια χώρα που παραδοσιακά θέλουμε να έχουμε πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας, που ούτως ή άλλως έχουμε στον ενεργειακό τομέα. Οι πολύμορφες λοιπόν αυτές πρωτοβουλίες καθιστούν τα Βαλκάνια μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Καθιστούν την Ελλάδα πύλη εισόδου και τη Βόρειο Μακεδονία δίωδο δρόμων ενεργειακών, αλλά και δρόμων μεταφοράς, εμπορίου, οικονομικών συναλλαγών. Και οι προεκτάσεις αυτών των δρόμων που θέλουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου και την Βόρεια Μακεδονία ως δίωδο, προφανώς φτάνουν στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης. Μέσα σε αυτό λοιπόν το νέο πλαίσιο, πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνει η Συμφωνία των Πρεσπών. Μετά από 27 χρόνια αδράνειας, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια χαμένων ευκαιριών. Θα ήθελα όμως αυτό το σημείο να επισημάνω κάτι το οποίο εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Ότι παρά τις δυσκολίες των προηγούμενων ετών, της αδράνειας και των αντιπαραθέσεων, η επιχειρηματικότητα αντιστάθηκε στο παράλογο, αντιστάθηκε στον παραλογισμό. Αποδείχθηκε ότι για την επιχειρηματικότητα δεν υπήρχαν κλειστά σύνορα. Και το καλύτερο παράδειγμα για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό είναι το παράδειγμα των Ελλήνων επιχειρηματιών που παρά την αδράνεια από την πλευρά της διπλωματίας ήταν εδώ και επιχειρούσαν. Η Ελλάδα, όπως είπε ο φίλος μου ο Ζόραν στην ομιλία του, το 2018 αναδείχθηκε σε δεύτερο σημαντικότερο επενδυτή στην χώρα της Βορείου Μακεδονίας, με συνολικές επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που αφορούν περίπου 25.000 θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα η Βόρεια Μακεδονία και οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ήταν αυτοί που κάθε χρόνο σταθερά επέλεγαν την Ελλάδα και ιδίως την Χαλκιδική ως τον τουριστικό τους προορισμό. Πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει σχεδόν πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας που επισκέφτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα και που εύχομαι να γίνει ολόκληρος ο πληθυσμός, διότι είσαστε καλοδεχούμενοι να έρχεστε, να σας φιλοξενούμε, να περνάτε τις διακοπές σας στη χώρα μας. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν ότι εδώ έχουμε ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Αρκεί να οικοδομήσουμε σε στέρεα θεμέλια τις σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες βεβαίως οικοδομούνται πρωτίστως στο κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο και δευτερευόντως στο διπλωματικό. Εν όψη βεβαίως της σημερινής μας επίσκεψης,
Είχαμε προετοιμάσει μια σειρά από σημαντικές οικονομικές συμφωνίες. Πριν αναφερθώ σε αυτές όμως, επιτρέψτε μου να σχολιάσω λίγο τους τίτλους που διάβασα σήμερα το πρωί στις εφημερίδες στην Αθήνα, λίγο πριν έλθω, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ περιέγραφαν αυτό το ιστορικό ταξίδι ως μία απόβαση στα Σκόπια. Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω όλους εσάς, αλλά και όλους όσοι μας παρακολουθούν. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ με σκοπό να κάνουμε απόβαση, ούτε ήρθαμε εδώ με σκοπό να παριστάνουμε σε εσάς τους Άγιους Βασίλειδες. Ήρθαμε εδώ για να σφυριλατήσουμε μία σχέση ισότιμης συνεργασίας. Ήρθαμε εδώ για να υπερβούμε τα εμπόδια. Ήρθαμε εδώ για να αδράξουμε ευκαιρίες. Ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές. Και πράγματι, οι συμφωνίες που υπογράψαμε σήμερα και οι δημιουργικές συζητήσεις που είχαμε έχουν ως στόχο να αδράξουμε τις ευκαιρίες από τη μια μεριά, αλλά και να υπερβούμε εμπόδια υπαρκτά από την άλλη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ζητήματα τα οποία για χρόνια ταλαιπωρούσαν τον επιχειρηματικό κόσμο, σήμερα βάλαμε τα πράγματα σε μια σειρά, για πρώτη φορά, μετά από 30 χρόνια σχεδόν. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το θέμα των εμπορικών ονομασιών σημάτων και επωνυμιών που ενδιαφέρει τις δύο χώρες και απασχολεί τους επιχειρηματίες μας. Σήμερα με τον Πρωθυπουργό Ζάεφ συμφωνήσαμε να ενεργοποιήσουμε την διάταξη του άρθρου 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών που προβλέπει τη σύσταση εντός του 2019 μιας διεθνούς ομάδας ειδικών με εκπροσώπους από τα δύο κράτη ώστε να διευθετήσουμε τα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτά που δημιουργούν εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλετε πολύ πριν την υπογραφή της συμφωνίας, εδώ και 30 χρόνια, ίσως και παραπάνω, δημιουργούν πολλές φορές σύγχυση σε επιχειρηματίες, αλλά και στο καταναλωτικό κοινό διεθνώς. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι έχοντας την πολιτική βούληση, την αλληλοκατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, θα καταφέρουμε να βρούμε επιτέλους λύσεις. Η πρόνοια αυτή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η εν λόγω ομάδα θα επιδιώξει να βρει λύσεις στα θέματα αυτά στη βάση ενός ειλικρινούς, δομημένου και με καλή πίστη διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, έχοντας όμως υπόψη τους υφιστάμενους διεθνείς και ενωσιακούς κανόνες για την γεωγραφική προέλευση αγαθών και την καταχώρηση των σημάτων. Στο εξής, δεν θα έχουμε ένα τείχος ανάμεσα στις χώρες μας, αλλά μία γέφυρα, προωθώντας το οικονομικό πεδίο και την ουσία του άρθρου 14 της Συμφωνίας, που επιτάσσει την ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, αλλά και των επενδύσεων. Προτάσει να ενθαρρύνουμε τις αμοιβαίες επενδύσεις και να υπερβούμε τα θεσμικά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια και εις ό,τι αφορά την μετακίνηση των πολιτών μας, αλλά και εις ό,τι αφορά τη μετακίνηση των εμπορικών αγαθών. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, σήμερα συζητήσαμε για τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως αυτά τα οποία ήδη σχεδιάζουμε για επενδύσεις χρηματοδότηση επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, εθνικά εργαλεία, αλλά και ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως αυτά της EBRD και της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει συνέργειες και από τις δύο πλευρές. Επίσης, μια σειρά από εκκρεμή ζητήματα στον τομέα της ενέργειας, σήμερα αποφασίσαμε να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση, όπως άλλωστε ορίζει η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου. Ιδέες συνέργειες στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών από εδώ και στο εξής θα είναι σαφείς και ορισμένες, καθορισμένες. Με δύο λόγια λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση και κατ' επιταγήν της συμφωνίας βρισκόμαστε εδώ για να προωθήσουμε μεταξύ άλλων τα εξής. Πρώτον, την αποφυγή της διπλής φορολόγησης,
η οποία αποτελούσε τροχοπέδι για τη μέχρι σήμερα εμπορική κίνηση. Την τελωνιακή συνεργασία για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες βεβαίως με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθούν και θα ενισχυθούν περαιτέρω. Το πρωτόκολλο συνεργασίας επίσης προωθούμε μεταξύ του Enterprise Greece και του αντίστοιχου φορέα της Βόρειας Μακεδονίας, όπως και του μνημονίου μεταξύ των κεντρικών αγορών των δύο χωρών, που θα προωθήσουν επεκτάσεις επενδύσεων και πρόσθετη τόνωση στις κοινές εμπορικές σχέσεις. Αποφασίσαμε επίσης να προωθήσουμε τον κομβικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και τη διασύνδεση βεβαίως με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά ιδιαίτερα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, για την διέξοδο προς τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης από την Ελλάδα μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης, να προωθήσουμε τη σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά-Θεσσαλονίκη-Σκοπίων-Βελιγραδίου με ένα σύγχρονο και γρήγορο τρένο που θα μεταφέρει εμπορεύματα αλλά και πολίτες, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, το οποίο πολύ σύντομα θα υπογράψουμε και σε τριμερές επίπεδο, δηλαδή ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Επίσης, να προωθήσουμε τον εκμοντερνισμό του ελέγχου συνόρων και τη δημιουργία περισσότερων διασυνοριακών σταθμών, αναφέρθηκε και ο Ζόραν σε αυτό. Ήδη, μετά τη συμφωνία, άνοιξε σταθμός δίωδος συνοριακός στην περιοχή των Πρεσπών. Τώρα αποφασίσαμε να υπάρξει και ένας ακόμα στην περιοχή του Προμαχώνα. Μια σειρά πρωτοβουλίες επίσης παροχής know-how και διασυνδεσιμότητας στον τομέα του μέλλοντος, που είναι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, που είναι η ψηφιακή πολιτική και βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζετε, περαιτέρω συνεργασία για τη διευκόλυνση των πτήσεων και των οδικών μεταφορών. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μια χώρα η οποία κυρίως με τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και με μια σειρά δύσκολες μεταρρυθμίσεις που έχει προωθήσει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ. Μεταρρυθμίσεις που δείχνουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αυτής να προχωρήσει στον ευρωπαϊκό δρόμο. Η Βόρεια Μακεδονία λοιπόν και με τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και με τις αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες προωθεί είναι μια χώρα η οποία δείχνει στην Ευρώπη ότι είναι πρόθυμη και αποφασισμένη να βαδίσει στο δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιδεικνύοντας πολιτικό θάρρος, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας ότι ο δύσκολος δρόμος προς το μέλλον είναι ο δρόμος που πολλές φορές απαιτεί ρήξεις με στερεότυπα, αλλά είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι δρόμος ευημερίας για τους πολλούς, για τους λαούς και βεβαίως για τους πολλούς, γιατί οι πολλοί μας ενδιαφέρουν, όχι κάποιοι ελίτ, οι οποίες ελίτ είχαν τη δυνατότητα να καρπώνονται στο παρελθόν και να αξιοποιούν αυτές τις αντιπαλότητες, αυτές τις αντιδικίες δίχως προοπτική. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα, σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας, στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή της προοπτική, θα σταθεί αρρωγός και σύμμαχος. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι θα συνειδητοποιήσουμε ότι μια χώρα η οποία προσπαθεί και το δείχνει να ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία θα πρέπει να ανταμυφθεί με το άνοιγμα της ενταξιακής προοπτικής στις κρίσιμες αποφάσεις που έχουν να ληφθούν τον επόμενο Ιούνιο. Κλείνω λοιπόν με μια φράση το καθυστερημένο χειροκρότημα οφείλεται στην καθυστέρηση της μετάφρασης. Αλλά είχα την αίσθηση ότι μιλάμε πια την ίδια γλώσσα. Κλείνω λοιπόν με μία φράση του Αλμπέρτ Καμί, που θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε. Έλεγε λοιπόν ότι η πραγματική γενναιοδορία προς το μέλλον
έγκυται στο να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις στο παρόν. Πιστεύω ότι αυτό κάνουμε σήμερα. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, στο παρόν, προκειμένου μαζί να οικοδομήσουμε το κοινό μας μέλλον. Εμείς ως πολιτική ηγεσία και εσείς ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Όλοι μαζί βάζουμε ένα μικρό αλλά σημαντικό λιθαράκι για να μετατραπούν τα Βαλκάνια από πυρτιδαποθήκη της Ευρώπης σε ατμομηχανή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτή, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι είναι η πραγματική, πατριωτική αλλά και ιστορική μας ευθύνη. Και είμαι χαρούμενος που σήμερα αυτή την ευθύνη την κάνουμε πράξη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάεφ απίφθηναν χαιρετισμό στο επιχειρηματικό.